Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για δύο συναφείς και λιγότερο γνωστές απεικονιστικές τεχνικές, την ύστεροηχογραφία και την υπερηχογραφική στρατηγογραφία. Και οι δύο βασίζονται στο θεμελιώδη λίθο της γυναικολογικής απεικόνησης, την διακροτική υπερηχογραφία. Η ύστεροηχογραφία, αν θέλαμε να την ορίσουμε απλά, είναι ένα διακορπικό υπερηχογράφημα υπό ταυτόχρονη έγχυση μέσα στην μητρική κοιλότητα ενός ανηχοϊκού υγρού. Ανηχοϊκό υγρό για την πλειονότητα των περιπτώσεων σημαίνει φυσιολογικός ορός χλωρίου νατρίου. Με την έγχυση στη μητρική κοιλότητα έχουμε έκπτυξη, λεπτομερέστατη ανάδειξη της παρυφής του ενδομητρίου, όλη την εσωτερική ανατομία της μήτρας και των σχέσεων ενδομητρίου-μυομητρίου. Είναι αυτό το οποίο αποκαλώ μία υπερηχογραφικού τύπου υστεροσκόπηση. Η υπερηχογραφική σαλπικογραφία είναι το επόμενο βήμα. Ο ανθρώπινος ο αγωγός, η ανθρώπινη σάλπιγγα, είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες υπερηχογραφικά αόρατος. Χρησιμοποιούμε ένα ενισχυτή ηχογένειας, ένα υπερηχογραφικό σκιαγραφικό μέσο, το οποίο περνώντας μέσα τον αγωγό θα δώσει ανακλάσεις, θα μας επιτρέψει να τον απεικονίσουμε και να ελέγξουμε αν είναι βατός ή όχι. Στην πορεία θα αναφερθώ σε θέματα τεχνικής, ενδείξεις, αντεδείξεις και θα παρουσιάσω τα απεικονιστικά ευρήματα σε μερικές συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις γυναικολογικού τύπου. Πετυχημένες εξετάσεις ξεκινούν από ένα επιτυχημένο προγραμματισμό. Εδώ οι προϋποθέσεις είναι ελάχιστες. Θέλουμε ελάχιστο πάχος ενδομητρίου και απουσία αιμορραγικών στοιχείων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις 2 με 3 μέρες μετά το τέλος του εμμηνουρίσεως. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα λεπτό ενδομήτριο, μια καλή έκπτυξη της μητρικής κοιλότητας, εδώ η μήτρα συνεργάζεται για τομή, και την ευκολότερη δυνατή εξέταση. Θέλουμε να αποφύγουμε το δεύτερο μισό του εμμηνουρισιακού κύκλου, όπου το ενδομήτριο μπορεί να παχυνθεί, να πάρει μια ψευδοπολυποήθη υφή, η οποία μας μπερδεύει διαγνωστικά. Αντεδείξεις λίγες και αυτονόητες, κοψιακή ίσης. Βέβαια, αν την προγραμματίσουμε την εξέταση 2 με 3 μέρες μετά το τέλος της εμμηνουρίσεως, αυτό λίγο πολύ αποκλείεται να συμβεί. Σε γυναίκες με ακατάστατο κύκλο, προχωρήστε σε ένα τεστ και ίσως μια μέτρηση χωριακής. Η δεύτερη αντέδειξη, η ενεργώς ενδοποιητική φλεγμονή, είναι και η κυριότερη. Είναι μια διαδικασία η ιστεροηχογραφία, η οποία θα προωθήσει μέσα στη μήτρα διάφορα υγρά υποποίηση. Εφόσον έχουμε περιοχές, παραδείγματος σάλπιγγες, όπου λιμνάζουν χλαμίδια ή άλλο τύπο βακτηρίδια, ενδέχεται να διασπαρθούν μέσα στην περιπτωτική κοιλότητα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Προηγείται η θεραπεία και μετά οι εξετάσεις. Ενδομήτριος πείραμα, έτσι αλλιώς η κρίση που είναι σπάνια στην ελληνική πραγματικότητα, είναι μια σχετική αντέδειξη γιατί απλά αποτελεί ένα τεράστιο άρτεφακτ μέσα στην μητρική κοιλότητα. Προετοιμασία στοχεύει σε δύο πράγματα. Να κάνει τις εξετάσεις αυτές το λιγότερο δυνατό επώδυνες για τη γυναίκα και επίσης να την προφυλάξει από τυχόν ενδοποιητικές φλεγμονές. Χρησιμοποιούμε μια ώρα πριν την εξέταση ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, παραδείγματος χάρη για λίγο να προξένει, υπουπροφένει, αλλά η λίστα αυτών των φαρμάκων είναι τεράστια. Στο θέμα της χημειοπροφύλαξης, εδώ η γνώμη διήστανται. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Αν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι ενδοξυκυκλή. Σύμφωνα με τις κατευθυντήρες γραμμές του Αμερικανικού Κογκρέσου Μυθικής Γυναικολογίας, δεν έχω βρει τίποτα που να με πείθει ότι θα πρέπει να δίδεται ρουτίνα χημειοπροφύλαξη είτε σε κλασική ακτινολογική σαλπικογραφία είτε σε ιστεροηχογραφία ή υπερηχογραφική σαλπικογραφία. Γυναίκα σε θέση λιθοτομίας, χρησιμοποιήστε αναβολής, χρησιμοποιήστε μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη, δική σας επιλογή. Πάντοτε παρουσία νοσηλεύτριας φιλικού γένους. Θυμίζω ότι οι γυναίκες προσέρχονται για αυτού τύπου τις εξετάσεις ιδιαίτερα αναγχωμένες, είτε γιατί έχουν πληροφορηθεί ότι είναι πολύ επώδυνες από γυναίκες που έχουν κάνει πλαστικές αρτικογραφίες, από αυτά που έχουν διαβάσει στο διαδίκτυο κτλ. Επομένως, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Εξοπλισμός, εργαλεία ελάχιστα. Ένα κορποδιστολέα συνήθως μιας κρίσεως, προτιμώ τον τύπου Graves, μεσαίου μεγέθους, καταλληλότερος για τις περισσότερες των περιπτώσεων. Αγγιστορετή λαβίδα τύπου Μζέ για σταθεροποίηση του τραχύλου της μήτρας και κυρία διαστολής για περιπτώσεις στενοτικών τραχύλων. Θυμίζω ότι η λαβίδα τύπου Μζέ χρησιμοποιείται στο 100% των περιπτώσεων της κλασικής στεροσαλπιγγογραφίας με τη χρήση του κλασικού σαλπιγγογράφου. Στις υπερηχογραφικές μεθόδους η χρήση της δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 5 με 10% των περιπτώσεων.
Καθετήρες υπάρχουν πολλοί. Κάθε εταιρεία βγάζει τους δικούς της. Ενδεικτικά χρησιμοποιώ αυτούς τους τρεις. Τον τύπο Goldstein, κατάλληλος για ιστεροεχογραφία, το κονικό του, η κονική του περιοχή ενσφηνώνεται στο έξω τραχηλικό στόμιο, δεν είναι κατάλληλος για υπερηχογραφική σαρκοτυπογραφία, δεν προκαλεί υδατοστεγή απόφραξη του τραχύλου και μεγάλο μέρος του γραφικού υλικού θα παλινδρομήσει προς τον κόλπο. Κάθε τύρας τύπου σιλικόνης είναι αυτό που χρησιμοποιούν και οι γυναικολόγοι για σπερματεχύνσεις. Πολύ καλός για την μέθοδο αυτή. Και κάθε τύρας τύπου UVU με σειρμάτιν οδηγό επιτρέπει να δώσουμε ένα κερτό σφήμα και να προσπελάσουμε τον τράχυλο στο δυσκολότερο σημείο και να τον τοποθετήσουμε το μπαλονάκι μέσα στην ιδρυτική κοιλότητα. Προκαταρκτική απεικόνηση σημαίνει ένα πράγμα. Διακολπική υπερηχογραφία. Είναι ο θεμελιώδης λίθος γυναικολογικής απεικόνησης. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτές τις μεθόδους, την υστεροεχογραφία, την υπερηχογραφική σαρκοτυπογραφία, αν δεν έχουμε πλήρη εξοικείωση με το διακοπικό υπερηχογράφημα. Να μια υστεροεχογραφία στην πράξη. Πάνω δεξιά ο ενδοτράχυλος, μπαλονάκι του καθετήρα σταθεροποιημένο, σαρώνουμε τη μήτρα δεξιά-αριστερά, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη κάλυψη όλης της επιφάνειας της μητρικής κοιλότητας. Στο τέλος, η τρισδιάστατη ανασύνθεση των υπερηχογραφικών εικόνων, εδώ σε στεφανιαία τομή, μας επιτρέπει πολύ καλά να εκτιμήσουμε την ανατομία της μήτρας και να δώσουμε όλη την πληροφορία που χρειάζεται κάποιος για να αναλύσει συγγενείς ανομαλίες της μήτρας. Πραγματικά πιστεύω ότι το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα υποκαθιστά όλες τις άλλες εξετάσεις όσον αφορά την ανάλυση των συγκεκριμένων ανομαλιών στην πλειονότητα του περιπτώσεων. Ενδείξεις υπάρχουν πολλές. Γενικά οι μεγάλοι πίνακες είναι δύσπιστοι για το ακροατήριο, αλλά ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι όποτε έχουμε απορία για τη μητρική κοιλότητα, όποτε έχουμε απορία για τη φύση μιας αιμορραγίας, θέματα υπογονιμότητας, καθέξεων αποβολών και ούτω καθεξής, θα πρέπει να έρχονται στο μυαλό μας αυτές οι εξετάσεις, η στερεογραφία και η υπερηχογραφική σαρκοτυπογραφία. Παραδείγματα παθολογιών, πολύποδες ενδομητρίου, συνηθέστατη κατάσταση, περίπου 10% των γυναικών μετά τα 30 θα φέρει κάποιο τύπου πολύποδες στο ενδομήτριό της σε κάποια φάση της ζωής της. Οφείλονται στις ιστρογονικές επιδράσεις πάνω στο ενδομήτριο. Στο διακορπικό υπερηχογράφημα, η εικόνα καμιά φορά είναι ενδεικτική, όπως αυτό εδώ, μήτρα σε οπίστια κάμψη, ανομοιογενής περιοχής στο πυθμενικό ενδομήτριο, διάσπαση της διαστρωμάτωσης. Υπάρχει υποψία, ωστόσο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εισέρχεται ο φυσιολογικός ορός, έχουμε δηλαδή την διαδικασία της ιστεροεχογραφίας, εκτίθεται η μητρική κοιλότητα, αναδεικνύεται πολύ καλά ο πολύποδος του ενδομητρίου με ευρεία βάση και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πολύποδες διαθέτουν τροφοφόρα αρτηρίδια, πολλές φορές σε μεγέθη. Βλέπουμε όλη τη χαρτογράφηση της βλάβης, καταλαβαίνουμε γιατί αυτού του τύπου οι βλάβες, άλλος ένας πολύποδας, θα πρέπει να αφαιρούνται με την υστεροσκοπική μέθοδο και όχι με τυφλές αποξέσεις. Βοηθάμε δηλαδή τον γυναικολόγο χειρουργό σε μια στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση. Περπλασία του ενδομετρίου, προχωράμε ένα σκαλοπάτι στις παθολογικές καταστάσεις. Θυμίζω ότι οι παθολογανατόμοι τις διαχωρίζουν ανάλογα με την ύπαρξη μη κυταρικής ατυπίας και τον βαθμό ανομαλίας της αρχιτεκτονικής των αντένων του ενδομητρίου. Και εδώ το διακορπικό υπερηχογράφημα ενδέχεται να μας δώσει μια υποψία, ωστόσο η εικόνα είναι μηδική. Υπάρχει ενδομήτριο, φυσιολογικού πάχους ενδομήτριο 11 χιλιοστά, ωστόσο υπερηχογραφικά ανομοιογενές. Προωθώντας τον φυσιολογικό ορό, έχουμε έκπτυξη, αναδεικνύεται μια πιο διάχυτη εξεργασία, δεν μοιάζει με πολύποδα, πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική, έχει περάσει αρκετή ποσότητα υγρού μέσα από τα κανάλια της βλάβης, είναι μια περίπτωση υπερπλασίας του ενδομητρίου. Και ασφαλώς στο τέλος του φάσματος ο καρκίνος του ενδομητρίου, όπου θα έχουμε πολυποειδείς ανώμαλες βλάβες μέσα στο εσωτερικό της κοιλότητας της μήτρας, με το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει διάσπαση παρυφής ενδομητρίου-μυομητρίου. Είναι πιο διάχυτες διεργασίες και σε αυτό μας βοηθάει να το αντιληφθούμε η τρισδιάστατη ανασύγκριση των εικόνων, μια νεότατη ασθενή ηλικία 38 ετών. Αλλιώς, τα μοξιφένης. Τα μοξιφένη είναι ένας επιλεκτικός ρυθμιστής των ιστρογονικών υποδοχείων, ένα καταπληκτικό φάρμακο για την
χημειοπροφύλαξη του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, υπάρχει το παράδοξο ότι έχει ιστρογονική επίδραση στο ενδομήτριο και το μυομήτριο, με αποτέλεσμα συχνή εμφάνιση πολυπόδων, υπερπλασίας του ενδομητρίου, αδενομίωσης και σε σπάνιες περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου. Στην διακοπική υπερηχογραφία πολλές φορές έχουμε μια απεικόνιση αυτής της μορφής. Ανομοιογενές ενδομήτριο, μικροκυστικές περιοχές, δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι αλλιώς σταμοξυφαίνης, μπορεί να είναι κυστική ατροφία, μπορεί να είναι υπερπλασία του ενδομητρίου, αλλά η διάγνωση κατά κανόνα θα πρέπει να είναι ιστολογικού τύπου, όπως στην περίπτωση αυτή εδώ, ένα αρχικά παρόμοιο ενδομήτριο με την έκπτυξη με τον φυσιολογικό ορό. Βλέπουμε ότι είναι μια διάχυτη διακασία υπερπλασία του ενδομητρίου από μακροχρόνια λήψη ταμοξυφαίνης. Υποκλινογόνια γεωμιώματα, ινομιώματα, όπως θέλετε πείτε τα, μια πολύ σημαντική βλάβη για τον γυναικολόγο, όχι μόνο για τα συμπτώματα που δίδουν, αλλά και για την συσχέτισή τους με θέματα καθέξινα από πολλών υπογονιμότητας. Είναι ενδοκυλωτικές βλάβες, ωστόσο διαφέρουν από τους πολύποδες, διότι απορροφούν την ηχητική ενέργεια πολύ περισσότερο, είναι υπερηχογραφικά ανομοιογενείς, τα αγγεία τους κατά κανόνα είναι διακλαδιζόμενα. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης τα διαχωρίζει σε τρεις τύπους ανάλογα με το βαθμό διείσδυσής τους στο μυομήτριο. Έχουμε τον τύπο 0, η βλάβη εξολοπλήρου στη μητρική κοιλότητα. Αυτή είναι η πλέον κατάλληλη βλάβη για υστεροσκοπικού τύπου αφαίρεση. Είναι ο τύπος 1, όπου λιγότερο από 50% της μάζας είναι βυθισμένη στο μυομήτριο. Θεωρείται και αυτή η κατάσταση κατάλληλη για υστεροσκοπική προσπέλαση. Στην real-time ιστοδικογραφική της απεικόνηση, υπολογόνιο ενωμίωμα τύπου 1. Και η πολύ πιο δύσκολη τύπου 2, μεγαλύτερο το 50% της μάζας είναι μέσα στο μυομήτριο. Εδώ μια υστεροσκοπική προσπάθεια θα οδηγήσει σε πόνο και αίμα, διότι και η βλάβη δεν θα αφαιρεθεί, θα αναγκαστεί πολλές φορές ο χειρουργός να την κομματιάσει και να αφαιρέσει τμήματα της πόνο. Μεγάλη απώλεια αίματος, είναι πολύ προτιμότερο να αφαιρούνται με χειρουργική πράξη είτε λαπαροσκοπικού τύπου είτε με λαπαροτομή. Ενδομήτριες συμφύσεις, σύνδρομο Άσερμαν, χρήσιμη βοήθεια και εδώ της υστεροιχογραφίας, ενώ τις περισσότερες περιπτώσεις το διακορμικό υπερηχογράφημα είναι υπερηχογραφικά αόρατες. Εδώ έχουμε έκπτυξη της μητρικής κοιλότητας, βλέπουμε τις νησίδες οι οποίες ενώνουν τμήματα του ενδομητρίου μεταξύ τους. Στη στατική εικόνα αυτή τη φορά νομίζω είναι πιο παραστατικές ή στην τρισδιάστατη ανασύνθεση που βλέπουμε πραγματικά τι ζημιά κάνουν μέσα στην ομαλή ανατομία της μητρικής κοιλότητας. Συγγενείς ανομαλίες της μήτρας δεν είναι και τόσο σπάνιες. Θεωρούνται γενικά ένα δύσκολο κεφάλαιο, ωστόσο μπορούμε να πούμε κάτι απλό. 80% των περιπτώσεων συγγενών ανομαλιών ανήκουν στη διατραυματοφόρο μήτρα, τη δίγερο μήτρα και στην τοξοειδή μήτρα. Αυτές τις τρεις αναθυμόμαστε, καλύψαμε το 80%. Αφήστε το 20% για αργότερα. Και εδώ η ιστεροχογραφία προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια. Μόνο θυμηθείτε ότι το σκανάρισμα θα πρέπει να γίνει σε όλους τους δυνατούς άξονες. Εδώ στον επιμήκη άξονα ενδεχομένως, η αρχική χώρα να μας παραπλανά δεν συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, εάν πάμε στην εγκάρσια απεικόνιση, βλέπουμε πολύ καλά τα δύο διαμερίσματα, μια πλήρως διαφραγματοφόρος μήτρα, το διαχωριστικό διάφραγμα, παχύ, γεμάτο μυομήτριο. Όλη αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη για τον χειρουργό, ο οποίος και μόνο βλέποντας αυτή τη τρισδιάστατη ανασύνθεση θα ξέρει πώς να σχεδιάσει. Ας πούμε εδώ το κάτω κομμάτι είναι η νόδος τύπου, μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί υστεροσκοπικά. Προς τα πάνω πάμε προς το μυομήτριο, αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Εκεί θέλουμε κανονική χειρουργική πράξη για να ενωθούν οι δύο θάλαμοι της μήτρας μεταξύ τους. Να περάσω στη δεύτερη εξέταση, την υπερηχογραφική ύστεροσαλπιγγραφία. Γνωστότερη και σαν χαϊκόζη από τα αρχικά του ανοιχτού. Κάτω πλήρους ανοιχτού τίτλου.
είναι μια μέθοδος ελέγχου της βατότητας των σαλπίγγων. Θυμίζω ότι η μέθοδος αναφοράς είναι η διαγνωστική λαπαροσκόπηση με χρήση προστικής ουσίας. Αυτό σημαίνει χειρουργείο με όλα τα παραλυπόμενά του. Η δεύτερη μέθοδος βέβαια είναι απολύτως παραδοσιακή, που όλοι γνωρίζουμε, η κλασική υστεροσαλπικογραφία. Εδώ προστίθεται τώρα η περιχογραφική σαλπικογραφία, ανήκει στο κεφάλαιο του Contrast Enhanced Ultrasound, δηλαδή είναι μια ιατρική διαγνωστική πράξη με χρήση ενισχυτών ηχογένειας υπερηχογραφικών σκιαγραφικών μέσων. Σκιαγραφικά υπάρχουν πολλά, αλλά η γενική πραγματικότητα ένα. Είναι οι μικροφυσαλίδες εξαπτοριού θείου. Όλοι οι ενισχυτές ηχογένειες είναι μικροφυσαλίδες, χτυπάνε τα ηχητικά κύματα πάνω τους και επιστρέφουν, δίνοντάς μας στοχευμένη απεικόνηση. Εδώ το κέλυφος είναι ένα φωσφολιποειδές, είναι ένα υπερηχογραφικό σκιαγραφικό μέσο δεύτερης γενιάς. Αρκετές κλινικές μελέτες έχουν γίνει για την κρίση του, για την ανάδειξη της βατότητας του σαλπίγγων με καλά αποτελέσματα. Τι θα δούμε υπερηχογραφικά? Θα δούμε αυτό το πράγμα. Εδώ μια μήτρα σε εγκάρση ατομή. Όλες οι περιοχές που λαμπειρίζουν είναι το υπερηχογραφικό σκιαγραφικό μέσο. Το μπαλονάκι του καθετήρα εισέρχεται, πάμε προς το δεξιό αγωγό. Και όλη η διαδικασία κρατάει λίγα δευτερόλεπτα. Έξοδος στη λύκη, θοκόδωνας. Στο replay είναι πολύ πιο κατανοητή όλη η διαδικασία. Πάμε μετά από την αριστερή πλευρά, δεν μπορούμε να τις απεικονίσουμε και τις δύο ταυτόχρονα. Έντονο λαμπύρισμα από το υπερηχογραφικό σκιαγραφικό μέσο. Τεκμηρίωση της βατότητας των σαλπίγγων. Πολλές φορές όσοι βλέπουν αυτές τις εικόνες δυσπιστούν, γιατί πρώτα απ' όλα κρατάνε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ σας τις έβαλα και σε επανάληψη. Ίσως είναι χρήσιμο καμιά φορά να τις επιδεικνύει κανείς επιλέγοντας μερικά καρέ. Παραδείγματος χάρη εδώ, η προηγούμενη εξέταση, αν την πάμε με επιλεκτικά καρέ-καρέ, βλέπουμε τον αγωγό να αναδεικνύεται σταδιακά τμήμα-τμήμα και να προχωράμε προς λύκηθο. Εμφανίζεται η οθήκη, έξοδος του σκεραστού λοιπόν στην περιτονακή κοιλότητα. Όλη η αναστομία του έσω γενικού συστήματος της γυναίκας με μια μορφή που δεν μπορεί να την έχει στην κλασική στεροσαλπικογραφία. Και εδώ μια άλλη περίπτωση βλέπουμε το σκεραστικό υλικό να αναμειγνύεται αργά με το φυσιολογικό ωρό που έχει προηγηθεί. Η επιλεκτική είσοδο στην αριστερή σάλπιγγα αρχικά λόγω βαρύτητας και της ανάμειξης των υγρών. Πόσο έντονη η ηχογένεια δημιουργείται από τις μικροφυσαλίδες. Και μετά σταδιακά γεμίζει όλη η μήτρα, πάμε από την άλλη μεριά. Η απεικόνηση του δεξιού οαγού. Σε μία πρόσφατη ανασκόπηση του 2011, η υπερηχογραφική υστεροσαλπικογραφία προτείνεται ως επιπλέον εντελεχής μέθοδος ελέγχου της βατότητας των σαλπίγγων, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα διαγνωστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μειονεκτήματά της. Εάν λοιπόν η υπερηχογραφική σαλπικογραφία έχει τόσα πλεονεκτήματα, γιατί η παραδοσιακή σαλπικογραφία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κατά κόρο? Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σημείων εργαστηρίων που θα μπορούσε κανείς να κάνει μια υπερηχογραφική σαλπικογραφία. Ο δεύτερος είναι η συνήθεια του παραπέμπτοντα γυναικολόγου, ο οποίος θέλει την λεγόμενη πλάκα. Η πλάκα δείχνει ένα άσπρο τρίγωνο και δύο κορδονάκια που είναι η σαλπιγγή της γυναίκας. Ωστόσο, θεωρώ την κλασική σαλπιγγραφία, πέρα από τα προφανή μειονεκτήματά της, η κρίση ακτινοβολίας, η οδιούχα σκιαγραφικά μέσα, το αφιλόξενο περιβάλλον του ακτινοσκοπικού μηχανήματος, η μέθοδος είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της βατότητας του σαλπίγγου. Ωστόσο, δεν είναι καλή για τον έλεγχο της μητρικής κοιλότητας και φυσικά δίνει μηδέν πληροφορίες για τον έλεγχο των αθηκών και των εξαρτημάτων. Η εξέταση έχει έτος γεννήσεως 1914 και ανήκει στη γενιά του βαριούχου υποκλεισμού μονής και αγραφικής αντίθεσης, πίσω από φλέγκος και ελογραφίας και ούτω καθεξής. Δεν έχει θέση στη σύγχρονη απεικόνηση. Για να το πω και με τα λόγια κάποιων άλλων συγγραφέων,
ύστερος από την πληρογραφία είναι παροχημένη και δεν έχει πλέον θέση στην σύγχρονη εκτίμηση της υπογονιμότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.